24 ώρα μετά και τις τελευταίες εξηγήσεις που δόθηκαν από τον Ηλία Κασιδιάρη, η εισαγγελέα του Αρίου Πάγου, η κυρία Δηλήνη, έδωσε παραγγελία να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος 11 βουλευτών που εξελέγησαν με το κόμμα των Σπαρτιατών για για το αδίκημα της εξαπάτησης εκλογικού σώματος με και για ηθική αυτουργία σε αυτό σε βάρος του καταδικασμένου πρώην βουλευτή της χρυσή Αυγής καθώς φέρεται σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας να είναι αυτός που υποκινούσε, κανόνιζε ήταν ο κρυφός αρχηγός του κόμματος των Σπαρτιατών. Όλα ξεκίνησαν μετά, την, μετά τις καταγγελίες περί μαφιόζικων τακτικών και ε, στο κόμμα των Σπαρτιατών από τον πρόεδρο του κόμματο Βασίλη Τίκα. Γι, γι' αυτό το λόγο δεν ασκήθηκε σε βάρο του ποινική δίωξη. Mm -hmm. Δύο φορέ κλήθηκε σε, ε, ε, σε κατάθεση ο κύριος Στίγκας. Έχουμε επίση την ποινική δίωξη, η οποία ζητείται να ασκηθεί και σε βάρο ενό ακόμη δικηγόρου, που φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στι επαφέ του ηλία Κασιδιάρη ε, με του ε, βουλευτέ των Σπαρτιατών. Ε, τώρα όλα εξαρτώνται, ε, αυτά, ε, αυτά είναι σε ποινικό επίπεδο, θα πρέπει να διευκρινίσουμε. Η δίωξη αναμένεται να σκηθεί από την εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Έχουμε όμως εκκρεμότητα και την απόφαση του εκλογοδικείου, ε, στην οποία έχει συζη, έχουν συζητηθεί ενστάσεις που έχουν κατατεθεί. Μένει να δούμε τι θα αποφασιστεί, αν θα, γίνει, αν θα γίνουν δεκτές αυτές οι ενστάσεις που στρέφονται αφορούν την ίδια την ομιμότητα συμμετοχή του κόμματο, αλλά και, ε, και επίσης άλλα δύο ενδεχόμενα είναι αν θα γίνει ανακαταμέτρηση των εδρών, Να. που σημαίνει ότι θα αλλάξει η δύναμη των κομμάτων ή στην πιο ακραία μορφή, αν μιλάμε για επαναληπτική ψηφοφορία στις 12 αυτές εκλογικές περιφέρειες.